Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο πρίσμα στου 91,6. Ήδη σας έχουμε πει για τους αγώνες που θα φιλοξενηθούν στην Πρέβεζα. Και το λέω έτσι γενικότερα αγώνες, γιατί όταν εσείς ακούτε για αγώνες, σκέφτεστε αγώνες ποδοσφαίρου και αγώνες μπάσκετ. Όμως δεν είναι αυτό. Είναι ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός. Η Πρέβεζα έχει δείξει ότι μπορεί να στηρίξει τέτοια γεγονότα. Μισ Δάφνη λοιπόν και Κύπελο Ελλάδος Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής. Στο στούντιο βρίσκεται η προπονήτρια η Βάσο η Ζαντραβέλη. Κυρία Ζαντραβέλη, να σας καλωσορίσω στον Πρίσμα. Να καλημερίσουμε καταρχήν τους ακροατές που μας ακούνε και να κάνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλο τον κόσμο της Πρέβεζας να αγκαλιάσει αυτή τη μεγάλη διπλή διοργάνωση, το πρώτο κύπελο Μισ Δάφνη και το πρώτο κύπελο Ελλάδος, αφού πλέον το άθλημα έχει και τη σφραγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ξεκινάει μια νέα περίοδος στην ανάπτυξη και δημιουργία του αθλήματος και θα θέλαμε όλο τον κόσμο της Πρέβεζας να είναι μαζί μας, να ενισχύσει τις δύο ομάδες του Δήμου Πρέβεζας που έχουν εξαιρετικά δυναμική παρουσία και στα κύπελα και στο κύπελο, αλλά και στα προηγούμενα 10 πρωταθλήματα του αθλήματος. Δύο ομάδες του Δήμου Πρέβεζας, είπατε κυρία Ζαντραβέλη, δεν είναι μόνο αυτές όμως. Είχαμε αρκετή έτσι, συμμετοχή, υπήρξε ενδιαφέρον. Έχουμε 16 συλλόγους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι 14 σύλλογοι για το κύπελο, το δικό μας, το ελληνικό κύπελο, που είναι από όλα τα μέρη της Ελλάδος, από τη Δράμα, από την Καλαμάτα, από το Άργος, από τη Λάρισα, από την Καρδίτσα, τη δική μας περιφέρεια έχουμε 4 ομάδες, 2 από την Άρτα και 2 από την Πρέβεζα. Γεγονός εξαιρετικό και αξιέπαινο για τους 3 συλλόγους της Ηπείρου, γιατί δεν υπάρχουν ούτε υποδομές, αλλά ούτε και τα οικονομικά μέσα για να αναπτυχθούν τέτοιου είδους αθλήματα. Και ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν. Ήταν πάρα πολλοί αυτοί που συνέβαλαν. Με πρωτεργάτη το Δήμο Πρέβεζας που αποδέχτηκε την πρόσκληση για τη διπλή διοργάνωση και το Δήμαρχο τον Νίκο τον Γεωργάκο, την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, το Επιμελητήριο της Πρέβεζας, τους δύο συλλόγους, το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας και την ειδική σύμβουλο του Δημάρχου, την κυρία Άντα Τζιόγκα, η οποία έτρεξε όλη τη διοργάνωση και προσπαθούμε με πενιχρά βέβαια οικονομικά μέσα λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου να παρουσιάσουμε στους επισκέπτες, στους αθλητές, στους προπονητές και στους συνοδούς, οι οποίοι είναι 300 αθλητές στο σύνολό τους και περίπου 1000 συνοδοί θα βρεθούν το τριήμερο στην Πρέβεζα, τονώνοντας την τοπική οικονομία και δίνοντας μία ανάσα σε μία περίοδο που έχει λήξει η τουριστική σεζόν, να χειροκροτήσουν τις προσπάθειες όλων των παιδιών και να βοηθήσουν σαν θεατές, γιατί θέλουμε και τους θεατές, για την επιτυχία της διοργάνωσης. Και έρχομαι στην διοργάνωση, γιατί είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί και από τους δύο συλλόγους και τους διοργανωτές, γιατί είναι το πρώτο Δάφνη αυτή η διοργάνωση. Υπάρχει όμως η προηγούμενη καλή μαρτυρία. Πριν από 2 χρόνια είχε γίνει το πρώτο βαλκανικό πρωτάθλημα στην πόλη της Πρέβεζας με απόλυτη επιτυχία, στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία, γι' αυτό και η διοργάνωση του Μισ Δάφνη μπήκε στο καλεντάρι της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής, πράγμα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντάξουν παγκόσμιες ομοσπονδίες διοργανώσεις σε μικρές πόλεις στην Ελλάδα. Και είναι σημαντικό αυτό. Το πρώτο στοίχημα, κυρίες και κύριοι, κερδίθηκε πριν από 2 χρόνια. Πράγματι ήταν μια πολύ επιτυχημένη διοργάνωση. Έτσι μπαίνουν, κυρία Ζαντραβέλη, τα βήματα. Εσείς από το χορό και από την γυμναστική ξέρετε ότι αν δεν μπουν τα... Στείνονται τα παζλ των αθλημάτων. Ναι. Όταν έχουμε ανάπτυξη των αθλημάτων στην περιφέρεια... Και σιγά σιγά θέλουμε να ενεργοποιήσουμε και άλλους συλλόγους στην δική μας περιφέρεια, που είναι η φτωχότερη και η μικρότερη περιφέρεια της Ελλάδος, να μπορέσουμε να έχουμε μια ανάπτυξη του αθλήματος. Και από φέτος που έχει και τη σφραγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται στις μεγάλες κατηγορίες έχουν ένα διπλό όφελος. Φέτος η δική μας ομάδα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πήρε τη δεύτερη θέση, που σημαίνει μοριοδότηση για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο σε όλα τα αθλήματα πλέον. Αυτό αξίζει να τονιστεί. Ναι, ναι. Και πάνω σε αυτό
το πλαίσιο θα βαδίσουμε να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά μας προνόμια και να τους δώσουμε και τη δυνατότητα να μπουν πιο εύκολα στα πανεπιστήμια. Πολύ σημαντικό και αυτό. Θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εθνικής Γυμναστικής, τον κύριο Γιώργο Βαϊόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο δρόμο αυτή τη στιγμή. Νομίζω από κοντά έρχεται. Λάρισα, πρέπει. Από τη Λάρισα είναι η... μας έρχεται και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εθνικής Ομαδικής Γυμναστικής, ο κύριος Βαϊόπουλος, ο κύριος Γιώργος Βαϊόπουλος. Βρίσκεται στο δρόμο προς Πρέβεζο, οπότε κύριε Βαϊόπουλο, σας καλωσορίζουμε και σας καλημερίζουμε. Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι στη γραμμή μαζί σας. Εμείς χαιρόμαστε, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεστε στην περιοχή μας. Έρχεστε για την ωραία διπλή διοργάνωση που έχουμε αυτή την φορά και λέγαμε με την κυρία Ζανδραβέλη ότι μπορεί να κερδιθεί το στοίχημα της διοργάνωσης, κύριε Βαϊόπουλε. Σίγουρα πιστεύω ότι θα κερδιθεί και γι' αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος ξαναεπαναλαμβάνουμε την κίνηση αυτή να κάνουμε τους αγώνες στην Πρέβεζα και να κάνουμε την Πρέβεζα ένα σημείο αναφοράς ειδικά για τον διεθνή αγώνα Μις Δάφνη που προσπαθούμε να το καθιερώσουμε να γίνεται κάθε έτος. Και είναι και το σημαντικό ότι μια μικρή επαρχιακή πόλη μπορεί να στηρίξει και την ευρύτερη περιοχή, κύριε Βαϊόπουλε, με μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι η διοργάνωση Μις Δάφνη. Ακριβώς. Η Πρέβεζα απλώς είναι το κέντρο πόλου έλξης τώρα αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι είναι για όλη την Δυτική Ελλάδα και βασικά για την Ήπειρο. Νομίζω ότι είναι ένα σημείο αναφοράς για τους αγώνες αυτούς και για την πόλη της Πρέβεζας. Υπήρξε και συμμετοχή όταν σκεφτόσασταν για να γίνει η πρώτη διοργάνωση και εσείς ως ομοσπονδία έχετε και εσείς το δικό σας στοίχημα να κερδίσετε. Ακριβώς έτσι. Βέβαια η φιλοσοφία της Ομοσπονδίας είναι να μοιράζει τους αγώνες σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Όμως η Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα η Πρέβεζα μας έδωσε πολλά εχέγγυα για να ξαναδημιουργήσουμε και να ξαναδημιουργούμε αγώνες στην περιοχή σας. Πολύ σημαντικό αυτό για μας, για μια μικρή πόλη όπως είναι η Πρέβεζα, κύριε Βαϊόπουλε. Οπότε δεν ξέρω, κάναμε και κάλεσμα στον κόσμο να βρεθεί έτσι στις κερκίδες του χώρου στο δάκτυ της Πρέβεζας για να δει όλες τις ομάδες και όλες τις αθλήτριες και νομίζω ότι το πρώτο βήμα έγινε με την συμμετοχή των 300 περίπου ατόμων στη διοργάνωση, κύριε Βαϊόπουλε. Ναι, οι αθλητές είναι πάνω από 325 νομίζω και κάτι. Καλή είναι η συμμετοχή. Όσον αφορά για το κάλεσμα του κόσμου της περιοχής, νομίζω έκανα μια πάρα πολύ καλή δουλειά και τα δύο σωματεία που έχουμε στην περιοχή και η Κλεοπάτρα Πρέβεζας και ο Καλλισθένης Οροπού Πρέβεζας, όπου τρέξανε πάρα πολύ αυτό το διάστημα για να στηθεί όλη αυτή η διοργάνωση, βέβαια στη συνεργασία με το Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα Ήπειρου εκείνης της περιοχής και άλλων, το Επιμηλητηρίο νομίζω, και άλλων οργανισμών οι οποίοι όντως έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για να γίνουν αυτοί οι αγώνες πραγματικότητα. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση έδειξε αυτό που λέει και η Ομοσπονδία, ο τίτλος της γενικότερα η Ομοσπονδία Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής. Δηλαδή είδαμε ότι η συνεργασία έφερε αποτέλεσμα, κύριε Βαϊόπουλε. Ακριβώς έτσι. Είναι στην ιδεολογία μας θα λέγαμε να έχουμε απόλυτη συνεργασία
περισσότερο δε και φιλική μερικές φορές με τα τοπικά σωματεία ανά την Ελλάδα. Και νομίζω ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και από εμάς ως Ομοσπονδία αλλά και ως τα σωματεία που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία. Ωραία, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας αποδεσμεύσω. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και θα τα πούμε και διαζώσεις όταν θα βρεθείτε στην πόλη μας. Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένω να τα πούμε και από κοντά στην Πρέβεζα. Εγώ σήμερα ήδη θα είμαι στην Πρέβεζα κατά το μεσημεράκι. Οπότε μέχρι και τη Δευτέρα θα είμαι παρόν εκεί. Θα έχουμε πολλά να πούμε λοιπόν. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στους ακροατές σας. Γεια σας. Ακούσαμε και κυρίες και κύριοι τον κύριο Γιώργο Βαϊόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής. Μιλούμε για το τριήμερο, το αθλητικό γεγονός το οποίο φιλοξενείται στην Πρέβεζα. Κυρία Ζανδραβέλη, κερδίσαμε την πρώτη φορά το στοίχημα, είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, και εκείνο που κρατώ είναι ότι η Πρέβεζα είναι σημείο αναφοράς, όχι μπορεί να γίνει. Είναι σημείο αναφοράς για αυτούς τους αγώνες. Γιατί υπάρχουν ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας και τα τρία σωματεία της, είναι τέσσερα στην Ήπειρο, τα τρία είναι ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας. Το δικό μας σωματείο, για να μιλήσω για μας, κατεβαίνουμε στο πρωτάθλημα από το 2013, όταν καν δεν είχε συσταθεί Ομοσπονδία και δεν υπήρχε και η πιστοποίηση από τη Γενική Γραμματεία. Οπότε είναι ένας πυρήνας ανάπτυξης του αθλήματος όλη η Ήπειρος και τα υπόλοιπα σωματεία και ο Πύρος Άρτας και ο Καλλισθένης που είναι στον ίδιο δήμο με εμάς και το Ρακούν από την Άρτα. Θα προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε και άλλα σωματεία από την Ήπειρο και από γειτονικές περιοχές, ώστε να μπορούμε να διεξάγουμε και περιφερειακά πρωταθλήματα με μικρότερο κόστος και με πιο τακτά χρονικά διαστήματα, διότι όλα τα αθλήματα αυτά και το άθλημα της εθνικής γυμναστικής και της σωματικής αισθητικής γυμναστικής απαιτούν αγώνες, να έχουν τα παιδιά στα πόδια τους πολλούς αγώνες και αλληλεπίδραση. Mm-hmm. Όσο εργάζεσαι και βρίσκεις σε επαφή με άλλες ομάδες, τόσο εξελίσσεσαι και δημιουργείς μια καλύτερη εικόνα και στη δική σου ομάδα. Ξεκινά αύριο. Ολοκληρώνεται την Κυριακή. Τώρα αν κάποιος θέλει να έρθει, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να το παρακολουθήσει. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ναι. Ξεκινάει την πρώτη μέρα διαδικαστικά και βάσει τυπικού της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας η επίσημη προπόνηση στις 5 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής, που είναι η παρουσίαση των προγραμμάτων όλων των ομάδων χωρίς βαθμολογία. Ναι. Το Σάββατο ξεκινάμε 11 η ώρα με την παρέλαση των ομάδων. 12 η ώρα είναι η έναρξη των αγώνων, οι οποίοι τελειώνουν γύρω στις 4, και την Κυριακή, νωρίς το πρωί της Κυριακής, ξεκινάμε στις 10 η ώρα για να τελειώσουμε μέχρι τις 2.30 με 3, με κατάταξη, με απονομές, για να μπορέσουν τα σωματεία και οι ομάδες να ταξιδέψουν για τις μακρινές περιοχές. Για να επιστρέψουν. Δεν ξέρω, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο? Κάναμε και τον κάλεσμα στον κόσμο, είπαμε και τους όλους όσοι βοήθησαν σε αυτή την διαδικασία. Πάνω απ' όλα όμως υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που τρέχουν, ξέρουμε ότι στις διοργανώσεις πολύ τις πλαισιώνουν, λίγοι τις τρέχουν, κυρία Ζανδραβέλη. Πρέπει να υπάρχει η προηγούμενη εμπειρία, πρέπει να υπάρχει η θέληση. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ δεν έχω ελεύθερο χρόνο, γιατί όλοι μας που τρέχουμε, όλοι όσοι έχουμε πλαισιώσει, είμαστε επαγγελματίες, δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Άρα, από τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο μας ή και εις βάρος του ελεύθερου χρόνου, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλό για την πόλη. Εκείνο που θα ήθελα ιδιαίτερα να πω, εκτός από τους φορείς που πλαισίωσαν, βοήθησαν και συνέτειναν στο να γίνει η διοργάνωση αυτή στην Πρέβεζα, γιατί δεν αρκεί να προταθεί από μια ομοσπονδία μια διοργάνωση, θα πρέπει να γίνει και η αποδοχή από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το Δήμο, από την Περιφέρεια, από το Επιμελητήριο, από τα τμήματα των Δήμων που πλαισιώνουν. Είναι οι επαγγελματίες της Πρέβεζας οι οποίοι ανταποκρίθηκαν και με όποιον τρόπο μπορούσε ο καθένας, είτε προσφέροντας τοπικά προϊόντα, είτε εκτυπώνοντας μπλουζάκια για τους εθελοντές, είτε φτιάχνοντας κάποια πακέτα, είτε φτιάχνοντας ενδυμασία για τις ομάδες, διευκολύνοντας τους γονείς των παιδιών, συνέτειναν στο να έχουμε μια πολύ καλή
εικόνα και για τις ομάδες μας και οι δύο σύλλογοι μέσω χορηγιών με τα ρούχα των αθλητών μας, αλλά και με τα τοπικά προϊόντα και με την βοήθεια που θα προσφέρουν οι εθελοντές, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που οι περισσότεροι είναι γονείς των παιδιών και το εθελοντικό σύστημα που έχει ο Δήμος Πρέβεζας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, να μπορέσουμε να κρατήσουμε και να βάλουμε ψηλά τον πύχη για την επόμενη διοργάνωση, τον επόμενο Οκτώβρη, που θα είναι το δεύτερο κύπελο Μις Δάφνη. Πολύ σημαντικό αυτό. Άλλωστε, εκτός από όλα τα άλλα, είπαμε ότι είναι ομαδική, είπαμε ότι είναι γυμναστική, έχουμε όμως και την αισθητική, και η αισθητική από την Πρέβεζα δεν λείπει. Κυρία Ζανδραβέλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μπορείτε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την προβολή και για όλη την κάλυψη που ξέρουμε ότι θα είναι επαρκής του μεγάλου γεγονότος που έρχεται στην πόλη μας. Να είστε καλά.